ανοίξω τα φώτα του. Καλή σας μέρα, κύριε Αθανασίου μου. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Πολύ σωστά υπόθηκαν αυτά, αγαπητή Κατερίνα, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και το Υπουργείο Υγείας γι' αυτό προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση, όταν δηλαδή τις τελευταίες φορές έχει καθοριστεί ορισμός από το ECDC σε σχέση με αυτά τα περιστατικά διευκρίνησης αιτιολογίας. Άρα, όταν είχαμε τον ορισμό, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί ένα περιστατικό που ίσως να νοσηλεύτηκε από τον Οκτώβριο, από τον περασμένο Οκτώβριο, τότε υπήρξε και ενημέρωση από νοσηλευτήρια ότι ναι, υπήρξαν αυτά τα δύο περιστατικά. Ένα περιστατικό είναι δύο παιδιά δηλαδή, 5 ετών και 4 ετών, που νόσησαν Νοέμβριο του 2021 και Μάρτιο του 2022 αντίστοιχα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε και πάλι ότι αυτά είναι περιστατικά οξείας υπατήτηδας, αδιευκρίνησης αιτιολογίας, καθώς δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τον αιτιολογικό παράγοντα. Άρα, αν δηλαδή πούμε ότι ο ορισμός του ECDC έχει κάποια κριτήρια που έχει να κάνει, αν θέλετε, με κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να πληρούν κάποια όσον αφορά ένζημα του ύπατος, αλλά και είναι ηλικίας 16 ετών και κάτω και νόσησαν από τον περασμένο Οκτώβριο. Μάλιστα. Αυτός είναι ο ορισμός που δόθηκε από το ECDC. Και θα πρέπει λοιπόν και η Κύπρος, αν όντως υπήρξαν τέτοια περιστατικά, να ενημερώσει η ECDC και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Mm-hmm. Ήδη κάτι το οποίο πράξαμε από χθες, ενημερώθηκαν ευρωπαϊκά δίκτυα δημόσιας υγείας και λιδωμών νοσημάτων και επιπλέον θα αποσταλούν περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τις εξετάσεις, τις αναλύσεις αυτών των δύο περιστατικών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Κυρία Αθανασίου, θα ψάξει καθόλου είτε το Υπουργείο είτε ο ΚΙΠΗ αν υπήρχε ολιγορία σε αυτή την ιστορία και σε αυτή την υπόθεση? Σε ό,τι αφορά εμάς για το πότε δώσαμε τα στοιχεία και αν τα δώσαμε έγκαιρα? Αυτό που μπορεί να πει το Υπουργείο είναι ότι... Επειδή μέχρι χθες, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μέχρι χθες το πρωί, τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή, δεν υπήρχαν περιστατικά. Είναι αυτό που προανέφερα όμως, αγαπητή Κατερίνα, ότι μέχρι και χθες, προχθές, αργά το βράδυ, οι ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας είχαν συνεχείς συσκέψεις με ευρωπαϊκά δίκτυα αλλά και με ECDC, όπου εκεί υπήρξε, αν θέλετε, η ενημέρωση και είχε κλειδώσει αυτός ο ορισμός. Άρα πριν δύο ημέρες που κλείδωσε αυτός ο ορισμός, με συνέχεια υπήρχε αυτή η... Άρα πριν δύο μέρες κλείδωσε επίσημα, για να το καταλάβουμε. Άρα, αν και με την οξία υπατήτηδα και τα περιστατικά ασχολούμαστε τώρα εδώ σχεδόν μία εβδομάδα, ο επίσημος ορισμός για να μπορεί κάποιος να κάνει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα δόθηκε προχθές επίσημα. Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι αυτός ο ορισμός από το ECDC διαφέρει και από τον ορισμό, α δώσουμε ένα παράδειγμα, που χρησιμοποιεί η Βρετανία. Στη Βρετανία γίνεται αναφορά για οποιαδήποτε ηλικία. Ο ορισμός του ECDC είναι για παιδιά κάτω των 16 ετών, πολύ σωστά, από την 1η Οκτωβρίου του 2021. Και υπάρχουν κάποια, αν θέλετε, κριτήρια που αφορούν αυτές τις εξετάσεις, δηλαδή που είναι, είναι ιατρικές, δηλαδή λεπτομέρειες. Mm-hmm. Άρα, ενδεχομένως και σήμερα, ενδεχομένως και αύριο, μετά από αυτή την ενημέρωση, δηλαδή για αυτόν τον ορισμό, να υπάρξουν και άλλες αναφορές από άλλα νοσηλευτήρια εντός της Κύπρου. Ότι δηλαδή από τον περασμένο Οκτώβριο μπορεί να νοσηλεύτηκε ένα περιστατικό το οποίο να πληρεί αυτόν τον ορισμό. Ναι, και όταν υπήρξε αυτή η συμπτωματολογία και ενδεχομένως η νοσηλεία ενός παιδιού, να μην έλαβε κάποιος υπόψη αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν ξέραμε, δεν είχαμε γνώση ουσιαστικά. Πολύ σωστά. Και σίγουρα δεν μιλάμε για επιβεβαιωμένα περιστατικά, καθώς μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε και τον αιτιολογικό παράγοντα. Mm. Είναι η περιστατικά οξείας υπατήτηδας αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Σωστό. Και λοιπόν, τώρα τα δύο παιδάκια είναι καλά. Είναι αυτά που αναφέρουν και... αναφέρει και η κοινότητα, δηλαδή όσον αφορά τα συμπτώματα. Σε αυτά που πρέπει να δίνουμε προσοχή οι γονείς. Δηλαδή, αν όσον αφορά την γενικευμένη κακουχία, αν υπάρχει αποχρωματισμός κοπράνων, ακόμη και ικτέρωση, ακόμη και σκουρόχρωματα τα ούρα.
Μάλιστα. Και βεβαίως είναι αυτό που μας είπαν πάρα πολλές φορές και οι παιδίατροι, η προσοχή, ενώ το πιο εμφανές αν θέλετε, είναι το κυτρινίζον χρώμα στο δέρμα και στο άσπρο των ματιών. Γίνεται σωστά, κίτρινο. Σε δέρμα και οφθαλμούς. Μάλιστα. Ακριβώς. Το άσπρο του ματιού, για να καταλάβουμε, γίνεται κίτρινο. Έχει κίτρινη απόχρωση. Αλλά είναι εκεί επειδή... που πρέπει να αποταθούν, ναι, στον γιατρό. Ακριβώς. Και επειδή επαναλαμβάνουμε ότι δεν θέλουμε να προκαλούμε πανικό. Επειδή κάποια από τα συμπτώματα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μία γαστρεντερίτιδα ήταν να έχει ένα παιδάκι. Λοιπόν, θα υπάρξει αλλαγή και στο χρώμα των κοπράνων ενδεχομένως και στα ούρα κτλ. Μία επικοινωνία μαζί με τον γιατρό που θα μας καθοδηγήσει, γιατί είναι ο άμεσα αρμόδιος για να μας καθοδηγήσει, να μην πανικοβάλλουμε, ούτε και εμείς θέλουμε να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Όμως, εάν υπάρχει αυτή η νέα υπατήτιδα, οξία υπατήτιδα, που ακόμη δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, γιατί κανένα εμβόλιο καταρχάς δεν την καλύπτει. Προέρχεται από τον αδενοϊό 41, μέχρι στιγμής αυτό δείχνουν οι έρευνες. Λοιπόν, και προκαλείται αυτή η οξία υπατήτιδα, επειδή ακόμη αντιλαμβάνομαι ότι η έρευνα συνεχίζεται, είναι στην αρχή, θα πρέπει να είμαστε ναι μεν προσεκτικοί, χωρίς να πανικοβάλλουμε, από την άλλη να δίνουμε σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση, ώστε ο καθένας να προσέχει τα βασικά. Έτσι δεν είναι, κυρία Θανασίου μου? Έτσι είναι, γι' αυτό υπήρχε η επισήμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και μέσα από αυτές τις αναφορές, δηλαδή των κρατών μελών, είναι εκεί που θα υπάρξει και η συλλογή των πληροφοριών και ίσως να εξαχθεί και το συμπέρασμα όσον αφορά τον αιτιολογικό παράγοντα για αυτήν τη μορφή, τη μία μορφή υπατήτητας. Την ίδια ώρα γίνεται και διερεύνηση για να αποκλειστούν άλλοι αιτιογόνοι παράγοντες ή πιθανοί συμπαράγοντες. Mm-hmm. Και όπως ανέφερε, αγαπητή Κατερίνα, όλα τα δεδομένα μέχρι στιγμής καταδεικνύουν ένα συγκεκριμένο τύπο αδενοϊού ως δεκατέσταρη αιτία. Επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω 7 και 10, το ξέρω, το γνωρίζω. Κάτι πολύ σύντομο, γιατί άρχισαν και στέλνουν μηνύματα τηλεθεατές. Αφού έχουμε αυτά τα δύο περιστατικά τώρα, θα πάρουμε το 5χρονο και το 4χρονο μωρό να εξετάσουμε από τις εξετάσεις που γίνονται στο εξωτερικό, όχι εξετάσεις, ενώ να δούμε αν νόσησαν με κορονοϊό, πότε νόσησαν. Εντάξει, εμβολιασμό δεν μπορούν να έχουν. Να πούμε ότι τα δύο παιδιά νοσηλεύτηκαν τον περασμένο, όπως ανέφερα, Νοέμβριο και Μάρτιο. Σίγουρα είναι καλά στην υγεία τους, υπάρχουν τα δεδομένα και βάσει αυτά τα report τα οποία καταγράφονται στα νοσηλευτήρια, είναι αυτά οι πληροφορίες που έχουν. Όχι, επειδή με ρωτάνε για εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός δεν ξεκινάει, παιδιά, από 5 χρονών και πάνω. Ο εμβολιασμός δεν ξεκινάει από 5 ετών, κύριε Αθανασίου. Όσον αφορά την πανδημία, COVID-19, πολύ σωστά. Και κάτι πολύ σημαντικό και πάλι, ότι μέχρι στιγμής, δηλαδή, τα δεδομένα που υπάρχουν δεν επιβεβαιώνουν καμία συσχέτιση των περιστατικών αυτών ως παρενέργεια έναντι του εμβολίου, καθότι η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών δεν έχει ιστορικό εμβολιασμού. Μάλιστα. Απλώς για να το πούμε, γιατί είναι 4 και 5 ετών, άρα δεν εμπίπτουν και το ένα το παιδάκι, το 5χρονο, ενδεχομένως να εμπίπτει στο πλαίσιο του εμβολιασμού. Δεν έχω στοιχεία για να σας δώσω αν ήταν εμβολιασμένο. Πάντως το άλλο το παιδάκι 4 χρονών δεν εμβολιάστηκε, γιατί δεν εμπίπτει. Αναφερόμαστε όταν λέω συντριπτική πλειονότητα, αυτά είναι βάσει τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται. Ναι, βεβαίως. Τα έχουμε διαβάσει και χθες και είπαμε πόσα ήταν εμβολιασμένα παιδιά, πόσα δεν ήταν. Το αντιλαμβάνομαι, ενώ στο εξωτερικό το αντιλαμβάνομαι. Απλώς επειδή οι τηλεθεατές ρωτάνε για τον εμβολιασμό, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δεδομένα που να συσχετίσουν το εμβόλιο κατά της COVID με την οξία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αναφορά για 200 περιστατικά. Μάλιστα. Αδιευκρίνησης αιτιολογίας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θανασίου. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στους συναδέλφους. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν,